μου στείλατε και τι με βάλατε να διαβάζω. Και έμαθα κι εγώ αυτό τον όρο Hobbes ψυχολογία. Εγώ ήξερα για την εκλέγευση της επιστήμης, ήξερα για την ψυχοεκπαίδευση, τώρα για την Hobbes ψυχολογία, ό,τι χρησιμοποιείται έτσι και αυτά, που δεν είναι επίσημος επιστημονικός όρος, έμαθα σήμερα. Εντάξει, μορφώθηκα. Ευχαριστώ για την μόρφωση. Λοιπόν, διαβίου μάθηση δεν λένε, είναι επιστοποιημένη σε διαβίου μάθηση, μου μάθαν και εμένα μία λέξη. Λοιπόν, εάν ένας άνθρωπος κάνει λάθος και ταυτοποιήσει ένα πρόσωπο που έχει στη ζωή του, το οποίο του έχει ψήσει το ψάρι στα χείλια ή το οποίο δεν το θέλει στη ζωή του, το ταυτοποιήσει ως ναρκισιστή και πάει no contact με αυτό το άτομο, τι ζημιά κάνει σε αυτό το άτομο? Δηλαδή πες ότι εγώ είμαι μια παλαβή η οποία δεν γουστάρω έναν τύπο ή μια τύπισσα και δεν θέλω, ρε παιδί μου, να έχω σχέση με αυτόν τον τύπο και του πετάω μια κοτσάνα εκεί πέρα της ναρκισιστής χωρίς να είναι και του πω και no contact. Δεν τον απαλλάσσω από την τοξική παρουσία μου? Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή? Πέστε, ναι, ναι, είμαι σίγουρο ότι και στο δικό μας το κανάλι μπαίνουν άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, παίρνουν τα εργαλεία που δίνω εγώ για τα πραγματικά θύματα ναρκισιστικής κακοποίησης και αυτοί που είναι ήδη κακοποιητές πετάνε τις ατάκες. Γκάζ, μου κάνεις gaslighting, μου κάνεις lagging, το έναν το άλλο, τις πετάνε εκεί που δεν αρμόζουν και αποκόπτουν από τη ζωή τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιόλογοι. Δεν γλιτώνει ο αξιόλογος όταν ένας άχρηστος τον αποκόπτει. Για πέστε, πέστε, δεν θα με τρελάνω. Δηλαδή είναι αυτός ο... Χαίρετε, δεν την γλιτώνεις, θα κάνεις βίντεο. Δεν την γλιτώνεις. Χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Είμαι στο αυτοκίνητο μαζί με τον σύντροφο μου τον Πάνο, ο οποίος δεν είναι ψυχολόγος. Disclaimer, αποποιείται ευθύνη. Δεν είναι ψυχολόγος. Είναι ένας απλός, αλλά όχι απλοϊκός ψυχοεκπαιδευόμενος. Ένας στοχός και μόνος καουμπόι. Λοιπόν, χτες έστειλε μου μία φίλη από το κανάλι, μία ψυχοεκπαιδευόμενη, ένα post από μια ανάρτηση, ναι, ένα post, μια ανάρτηση ενός λογαριασμού στο Instagram που έγραφε κάτι shocking πράγματα. Και έγραψε μου το, έστειλε μου την ανάρτηση και με τα ανάλογα σχόλια. Αγαπημένο μας κορίτσι, τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει να διαδίδεται πολύ στα social αυτή η δημοσίευση, την οποία ακολούθησαν άλλες δύο από τον ίδιο λογαριασμό. Λοιπόν, είναι ένας λογαριασμός στο Instagram και λέει, η pop ψυχολογία δεν είναι ψυχολογία. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που δεν συμπαθείς ναρκισιστές. Το ναρκισιστές έτσι με bold, με ένα. Κάθε δυσάρεστη εμπειρία δεν είναι τραύμα. Το να έχεις ανάγκες δεν σε κάνει εξαρτημένο. Φαντάζομαι ότι θέλω να γράψω συνεξαρτημένο. Δηλαδή δεν ξέρω τον όρο. Γιατί εξαρτημένος είναι κάποιος ο οποίος έχει addiction, έχει εθισμό. Προφανώς ήθελα να τον έγραψε, το να έχεις ανάγκες δεν σε κάνει συνεξαρτημένο. Η διαφωνία δεν είναι gaslighting. Η σύγκρουση δεν είναι κακοποίηση. Το να προσβάλλεσαι δεν σημαίνει ότι πυροδοτείται κάτι μέσα σου. Να προσβάλλεσαι. Δεν χρειάζεται να κανονικοποιήσουμε τα πάντα. Τώρα για το να το κανονικοποιήσουμε εννοεί να τα βάλουμε σε κανόνες ή να τα κάνουμε κανονικά. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι και πολύ... Δεν καταλαβαίνεις γιατί στην ουσία αυτό είναι πάει να γίνει υπό ψυχολογία. Δεν είναι, δεν τίθεται αυτό στην υπόψη. Αυτό είναι μια υπό... Εγώ έμαθα να μου πω ψυχολογία γιατί δεν ήξερα τον όρο. Η χρήση της τυποποιημένης επαγγελματικής γλώσσας HR δεν αποτελεί ένδειξη αυτογνωσίας. Λοιπόν, αυτό. Θυμάσαι σε ένα live πρόσφατα που είπα ότι κάποιους όρους όπως το mobbing δεν τους γνώρισα και όταν τους έμαθα από άλλα. Από το HR. Μελέτες στον χώρο της ηγεσίας, στις σπουδές ηγεσίας. Αγαπημένο μας κορίτσι, τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει να διαδίδεται πολύ στα social αυτή η δημοσίευση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Το δικεψί είναι ο λογαριασμός που τα αναστεί. Πριν μια δεκαετία ήταν ένα μόνιμα κλειστό κέντρο κάπου στην Αττική. Πήγα στην ιστοσελίδα και θα φανεί μετά στο βίντεο που λέει ότι έχουν πιστοποίηση από το ελληνικό. Α, μιλήσεις και εσύ. Έχουν πιστοποίηση για να παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης διαβίου μάθησης.
δεν είναι, ξέρω εγώ, ένα πρόγραμμα ενός πανεπιστημίου. Το μοιράζομαι, λέει η κοπέλα, μαζί σου, γιατί μόλις το είδα να κοινοποιείται ένιωσα άσχημα. Σαν να με σημάδευε ένα όπλο στα χέρια ενός ναρκισιστή. Δηλαδή ότι αυτή την συγκεκριμένη δημοσίευση, που ψυχολογία δεν είναι ψυχολογία, η οποία στην ουσία αποτελεί και συγχωροχάρτη για τους ναρκισιστές, ότι εύκολα θα χρησιμοποιηθεί στα χέρια ενός ναρκισιστή. Ναι, αυτό που δεν κατάλαβα εγώ είναι ότι αυτό που διαβάζουμε, τι είναι αυτό που δεν το κάνει από ψυχολογία. Αυτό διαβάσαμε. Εγώ δεν αντιλήφθηκα καμία επιστημονικότητα σε αυτό που διαβάσαμε, έτσι ώστε να το στείλουμε με την υποψυχολογία, την οποία το ίδιο κατηγορεί. Είναι υποψυχολογία. Μπήκα να ψάξω, γιατί όντως όταν σπουδάζαμε στο πανεπιστήμιο δεν μας είχαν διδάξει τον όρο ψυχολογία. Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2021 στο The Conversation, το οποίο έχει γράψει ένας ψυχολόγος από την Μελβούρνη, καθηγητής ψυχολογίας από την Μελβούρνη, ο οποίος είναι αγγλόφωνο, περιοδικό, το The Conversation, είναι ένα original άρθρο, στο οποίο αναφέρει την ιστορία του Μίλλερ, που στη δεκαετία του 70 ως πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Ψυχολόγων ή της American Psychological Association, του Αμερικανικού Συνδέσμου Ψυχολόγων, είχε προτρέψει τα μέλη του, τους Αμερικανούς ψυχολόγους, να φέρουν τις γνώσεις της ψυχολογίας στο ευρύ κοινό. Το APA, το American Psychological Association, έχει ένα γλωσσάρι, ψυχολογικό γλωσσάρι, που το 2007 αναφέρει ότι ο όρος pop psychology μπορεί να χρησιμοποιείται για από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ψυχολόγοι, είναι αυτό που λέμε life coaches, βλέπει η κυρία Σαλακά, οι NLP practitioners, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο που να είναι ψεύδο επιστημονικό και να παρουσιάζονται μέσα από βιβλία αυτοβοήθειας ή μέσα από βίντεο που ανεβάζουν στα διάφορα social media ή μέσα από παρουσία, τέλος πάντων, δημόσια, να παρουσιάζονται ως γνώστες της ψυχολογίας χωρίς να είναι ψυχολόγοι, χωρίς να έχουν σπουδάσει ψυχολογία σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ναι, και να μεταδίδουν πληροφορίες οι οποίες να μην είναι έγκυρες επιστημονικά και σκοπό να έχουν να προωθήσουν τις ψευδοεπιστημονικές θεραπείες που πουλούν. Π.χ. NLP, π.χ. Theta Healing, π.χ. Mutu Sutu. Εντάξει. Κάτσε, αυτό είναι που προώθησαν οι Αμερικάνοι. Όχι. Ο George Miller, που ήταν πρόεδρος της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας του American Psychological Association πριν από 50 χρόνια, πάνω από 50 χρόνια, τη δεκαετία του 70, προέτρεψε τους συναδέλφους του to give psychology away, να δώσουν στον κόσμο την ψυχολογία, τις γνώσεις της ψυχολογίας. Εντάξει. Και αυτό σηματοδότησε την αρχή της εκλαϊκεύσης της ψυχολογίας. Υπάρχει ένας όρος που ονομάζεται εκλαϊκεύση της επιστήμης. Η δόκτωρ Κατερίνα Καουρή, η καθηγήτρια μαθηματικών, η φίλη μου που έχει κάνει το δακτόρικο της στην Οξφόρδη και διδάσκει σε ένα αδιακό πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή, δουλεύει στον τομέα της εκλαϊκεύσης της επιστήμης. Δηλαδή η εκλαϊκεύση της επιστήμης is a think. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι επιστήμονες επικοινωνούν τα ευρήματα της επιστήμης τους, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην καλυτέρευση της ζωής των συνανθρώπων τους με τους συνανθρώπους τους, με διάφορους τρόπους. Δεν είναι η εκλαϊκεύση της επιστήμης κάτι από μόνο του λάθος. Τι γίνεται όμως. Ο όρος pop psychology στη σημερινή εποχή δεν χρησιμοποιείται μόνο για τους ψυχολόγους οι οποίοι κατέχουν την επιστήμη της ψυχολογίας, τη σπουδάζουν την επιστήμη της ψυχολογίας, τη μελετούν την επιστήμη της ψυχολογίας, είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις της επιστήμης της ψυχολογίας και εκλαϊκεύουν αυτή τη γνώση μεταφέροντας την μέσα από βίντεο, μέσα από βιβλία, μέσα από ομιλίες στο κοινό. Δεν είναι μόνο οι ψυχολόγοι που παρουσιάζονται ως εκλαϊκευτές της επιστήμης της ψυχολογίας, παρουσιάζονται και μη ψυχολόγοι, τσαρλατάνοι, δηλαδή
λέγοντας το πράγμα έτσι όπως πραγματικά είναι, grifters, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ψυχολόγοι, έχουν κάποιους πολύ φανταχτερούς τίτλους όπως προπονητής ζωής, life coach, σύμβουλος ζωής και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, χωρίς να είναι ψυχολόγοι, ξαναλέω, χωρίς να έχουν διδαχτεί σε πανεπιστήμιο ψυχολογία, χωρίς να έχουν διδαχτεί τις θεωρίες προσωπικότητας, χωρίς να έχουν διδαχτεί εξελιχτική ψυχολογία, πειραματική ψυχολογία, χωρίς να έχουν διδαχτεί την ιστορία της ψυχολογίας, χωρίς να έχουν διδαχτεί τις διάφορες έγκυρες επιστημονικά ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και σύνε, ή να εκπαιδευτούν σε κάποιες από αυτές, οι οποίοι πλασάρουν και καλά γνώσεις ψυχολογίας, στην ουσία είναι ψευδογνώσεις, οι οποίες πουλούνται ή παρουσιάζονται ότι δίνονται δωρεά στο κοινό, στο κοινό, με σκοπό να προσελκύσουν πελάτες, να τους κάνουν μη επιστημονικές, ψευδοεπιστημονικές θεραπείες εντός εισαγωγικών, όπως θήτα healing, NLP κλπ. Κλπ. Και σε αυτό το άρθρο, το οποίο γράφτηκε στις 3 Μαΐου 2021 στο The Conversation, από τον Nick Hasla, ο οποίος είναι ψυχολόγος και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Nick Hasla, Professor of Psychology at the University of Melbourne. Εντάξει, γράφτηκε αυτό το άρθρο το 2021, 3 Μαΐου. Μερικές μέρες μετά εκδόθηκε σε ελληνικό περιοδικό στο The Athens Voice ένα άρθρο αντίστοιχο, το οποίο αναφέρει ως πηγή του ότι έχει πάρει από μέσα πληροφορίες αυτό το άρθρο που δημοσιεύτηκε από τον Nick Haslam, τον καθηγητή ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, στο The Conversation. 2-3 μέρες μετά βγήκε άλλο ένα άρθρο, πιο μικρό σε έκταση, σε μια άλλη ιστοσελίδα ψυχολογίας, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, το έχω στο βίντεο μετά για να μην πω λάθος τίτλους, στο οποίο πάλι η κοπέλα που το γράφει αναφέρει ως πηγή το The Conversation και μάλιστα το έχει και το link του The Conversation. Εντάξει, έγιναν αυτές οι δύο δημοσίευσεις το 2021. Οι δύο δημοσίευσεις που βρήκα εγώ σε ελληνικά websites, ελληνικά διαδικτυακά περιοδικά. Και εκεί, σε αυτό και το άρθρο του The Conversation, Δεν θα επεκταθώ τώρα, γιατί στο βίντεο που θα ακολουθήσει τα διαβάζω. Τα διαβάζω out loud. Δεν ξέρω πόση ώρα θα πάρει αυτό το βίντεο. Πάει για μια μισή ώρα αυτό το βίντεο, γιατί κάθισα και τα διάβασα όλα. Λοιπόν, επιχειρηματολογεί και λέει ποια είναι η χρησιμότητα της εκλέγευσης της ψυχολογίας, της pop ψυχολογίας. Κάνει τον αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ του όταν η ψυχολογία παρουσιάζεται από έναν ψυχολόγο και όταν παρουσιάζεται από κάποιον που δεν είναι ψυχολόγος, αλλά παρουσιάζει τον εαυτό του ως επαγγελματία στον χώρο της ψυχικής υγείας, χωρίς να είναι ψυχολόγος. Εντάξει. Μιλάει στο The Conversation αυτός ο Αυστραλιανός καθηγητής ψυχολογίας για το πόσο μπορεί να είναι συγκεχημένα τα όρια μεταξύ της ψυχολογίας και της αυτοβοήθειας. Αναφέρει κάποια βιβλία τα οποία, όπως αυτό του Dale Carnegie, πώς να κάνεις φίλους και να γίνεις How to make friends, του Dale Carnegie το 1936, που είναι ένα βιβλίο αυτοβοήθειας που έγραψε ένας πολιτής, όχι ψυχολόγος, πολιτής, το οποίο έχει καθοδηγήσει γενναίες και γενναίες ανθρώπων να γίνουν καλύτεροι ναρκισιστές. Εντάξει. Αναφέρει διάφορους άλλους οι οποίοι γράφουν βιβλία αυτοβοήθειας. Και τι λέει στο τέλος αυτού του άρθρου? Ότι υπάρχουν μελέτες οι οποίες πρόσφατα αποδεικνύουν ότι η βιβλιοθεραπεία, δηλαδή η μελέτη βιβλίων εκλεκευμένης ψυχολογίας γραμμένων από ψυχολόγους, ότι η βιβλιοθεραπεία μπορεί να έχει θεραπευτική διάσταση. Και αναφέρει και τις μελέτες. Και λέει ακόμη καλύτερα όταν η βιβλιοθεραπεία γίνεται με την καθοδήγηση ψυχολόγου. Αυτό που κάνουμε δηλαδή εμείς στη συμμετοχή στο Book Club, αυτό που κάνουμε στο πρώτο επίπεδο της συμμετοχής, που διαβάζουμε βιβλία ψυχοεκπαιδευτικά, τα οποία σχολιάζει, ψυχολόγος το διαβάζει και τα συζητούμε μετά στο Book Club και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο άρθρα στα ελληνικά, τα οποία μιλάνε για την pop ψυχολογία, και βρήκα και ένα τρίτο άρθρο, το οποίο πρέπει να είναι αυτό που δημιούργησε το πρόβλημα ή την αφορμή
για να γίνει αυτή η δημοσίευση. Ένα άρθρο που έγραψε ένας φιλολόγος, ο οποίος κάνει το διδακτορικό του στη γλωσσολογία. 14 Οκτωβρίου 2024 στην ιστοσελίδα Estella, itsestella.com, γράφει, υπογράφει ένα άρθρο ο Νίκος Σταματίνης, το οποίο έχει τίτλο «Δεν είναι όλοι ναρκισσιστές, ο ψυχολογία και τυποποίηση ανθρωπίνων σχέσεων». Και γράφει αυτός ο Νίκος Σταματίνης, υπό ψυχολογία έχει καταλάβει τον τελευταίο καιρό τα social media, οδηγώντας όμως και σε μια επιφανειακή αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Και βάζει ένα βιντεάκι από μια κοπέλα η οποία δεν είναι ψυχολόγος, είναι YouTuber αλλά δεν είναι ψυχολόγος, και βάζει και φωτογραφία πιάς της κυρίας Σαλακά μέσα στο άρθρο. Και καταλήγει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι φιλόλογος, ο οποίος γράφει, γιατί διάβασε το βιογραφικό του ότι κάνει τώρα διδακτορικό στη γλωσσολογία, δεν είναι ψυχολόγος. Δηλαδή αυτός ο κύριος θεωρεί ότι αυτές που ανέφερες κάνουν υπό ψυχολογία. Ναι. Που σου είπα, από ψυχολογία κάνουν και οι άνθρωποι, επειδή δεν είναι ψυχολόγοι και το παίζουν ειδικοί στο χώρο της ψυχικής υγείας, χωρίς να είναι. Έχει δίκιο που το έβαλε. Γιατί ο όρος τώρα έχει διευρυνθεί και δεν περιέχει μόνο τους επιστήμονες ψυχολόγους που επιδίδονται στην εκλαϊκεύση της επιστήμης, αλλά και μη επιστήμονες, ψευδοεπιστήμονες που δεν είναι ψυχολόγοι, οι οποίοι παριστάνουν ότι κάνουν εκλαϊκεύση της επιστήμης. Δεν έχει άδικο που τους έβαλε. Αλλά επειδή αυτή η δημοσίευση και από το Δικεψή και αυτό το άρθρο από αυτόν έχει φτάσει στα μάτια και στα αυτιά ανθρώπων οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται στο δικό μας το κανάλι, που το κανάλι αυτό το έχει ιδρύσει ψυχολόγος με αναγνωρισμένο πτυχίο ψυχολογίας, η οποία συνεχώς διαβάζει και ενημερώνεται, διαβάζει τις μελέτες, τις έρευνες, ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης της ψυχολογίας, τις μεταφέρει με εκλαϊκευμένο τρόπο. Δηλαδή δεν κάθομαι να διαβάζω τις 200 παραπομπές που διάβασα στα βίντεο, αλλά τις διαβάζω πρωτού κάνω τα βίντεο. Αυτή είναι η διαφορά. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή εγώ λειτουργώ ως ένα χωνευτήρι της γνώσης η οποία έρχεται. Είδες πως είναι τα άρθρα που διαβάζουμε ένα σωρό παραπομπές και στα αγγλικά και τα μεταφράζω. Και τα... Θα είναι πολύ βαρετό να κάνω ένα βίντεο που να λέω τάδε. Δεν λέω ότι δεν είναι σωστά αυτά τα βίντεο. Έχει που τα κάνω. Τα διαβάζω αυτά, ενημερώνομαι και στη συνέχεια μεταφέρω όχι ένα απλοϊκό, όχι μια απλοϊκή βερσιόν, μια απλοϊκή εικόνα, βερσιόν, εκδοχή αυτών, μια απλή εκδοχή. Έχει διαφορά το απλός από το απλοϊκό. Ο κύριος φιλόλογος του γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ απλού και απλοϊκού και είμαι σίγουρη ότι δεν το γράφει για απλοϊκό. Για να καταλήξω, λέει, προφανώς και υπάρχουν τοξικές και κακοποιητικές σχέσεις. Προφανώς επίσης είναι καλό τα θύματα να παίρνουν περισσότερα αναλυτικά εργαλεία για να τις εντοπίσουν και να τις αποκτήσουν. Από την άλλη, όμως, είναι πολύ επικίνδυνο να οδηγούμαστε από μία κακή συμπεριφορά ή ένα συνολικό ενοχλητικό χαρακτηριστικό σε διαφόρων ειδών αυθαίρετες διαγνώσεις, οι οποίες ξεκινούν δήθεν από μια απενοχοποίηση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας και τελικό οδηγού στον επαναστατικοματισμό. Απλά από ένα διαφορετικό δρόμο. Να πω στον κύριο φιλόλογο ότι δεν είναι ψυχική ασθένεια ο ναρκισισμός, δεν είναι θέμα ψυχικής υγείας και ψυχικής ασθένειας η ηθική διάσταση του τύπου προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου, είναι ηθική επιλογή και δεν είναι θέμα διάγνωσης να παρατηρήσεις ότι ένας άνθρωπος έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Και γράφει εδώ προηγουμένως, έτσι λέει, είναι πολύ πιθανό και πολύ συχνά μάλιστα κάποιο άτομο ενθουσιασμένο με μία ορολογία που του άλλαξε το φίλτρο να την εξαπολύει δεξιά και αριστερά και ας μην έχει τα κατάλληλα εφόδια για να κάνει τη διάγνωση. Όσον αφορά στον ναρκισσισμό, δεν κάνουμε διάγνωση, κάνουμε παρατήρηση. Παρατηρούμε ότι αυτός ο άνθρωπος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό, λέει, μπορεί να δημιουργήσει πολλές δυσκολίες. Το ότι έχεις πιστεί ότι ο ή σύντροφός σου είναι ναρκισσιστής, ναρκισσίστρια, φωτίζει μεν ακόμα περισσότερο κάποιες εκδοχές της προσωπικότητας του, της προσωπικότητας της, ταυτόχρονα όμως συσκοτίζει άλλες. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι ο κύριος που έγραψε το άρθρο μπορεί κάποιος ή κάποια να τον αποκάλεσε ναρκισσιστή σε έναν προσωπικό του σκαφό, να τσαντίστηκε και να είπε τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα να με λένε ναρκισσιστή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Μπορεί να λέει βρήκατε μια λέξη και την αναμνήσετε από εδώ και
τώρα, γιατί το δίκεψη, το οποίο παρουσιάζεται ως ένα διεπιστημονικό κέντρο ψυχολογικής βοήθειας και, όπως το λέει, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, να κάνει αυτό το, πώς αυτό με ξεπερνά. Τώρα, τι σχέση έχει η ανάρτηση του δικεψή με το άρθρο που έγραψε ο φιλολογός, ο οποίος πρέπει να το γράψει μόνος του γιατί δεν βάζει πηγές. Εκτός βέβαια και αν έχει πηγές και δεν τις έβαλε, γιατί μπορεί να κάνει και αυτός μια εκλαήκευση της δημοσιογραφίας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχουν σχέση μεταξύ τους, σας συνδέω. Μπορεί να είναι και άσχετα. Μπορεί να ενέπνευσε ο ένας τον άλλο. Ναι, πες μου. Τι να πρώτα πω. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι... Πώς γίνεται τώρα ένας φιλόλογος, να κάθεται να γράφει για θέματα ψυχολογίας και να τα γνωρίζει καλύτερα από έναν ψυχολόγο? Το θέμα του ναρκισισμού έχει προχωρήσει πλέον από την διάγνωση του LBD. Έτσι, έχει πάει σε ένα άλλο level. Πλέον η επίσημη επιστήμη της ψυχοπαθολογίας αναγνωρίζει τον ναρκισισμό ως τύπο προσωπικότητας. Και πλέον περιμένουμε να δούμε στην επόμενη έκδοση του DSM, του DSM-6, τι θα γίνει με τη διάγνωση της ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας, η οποία ως τέτοια είναι παροχημένη. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε ότι έτσι στιγματίζονται άνθρωποι ή τους θεωρούμε αρρώστους ή το ένα. Δεν είναι αρρώστια ο ναρκισισμός, ούτε είναι διάγνωση ο ναρκισισμός. Άρα, εντάξει, σχολιάζοντας δηλαδή το άρθρο που έλεγες, δεν μπορούμε να το πρωτοπιάσεις. Έχει πολλά κενά γνώσεις αυτό το πράγμα. Σου διάβασα κάποια κομμάτια, το διαβάζω ολόκληρο το άρθρο μέσα στο βίντεο που ακολουθεί. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Επίσης, κάτι που θέλω να πω από πριν. Για μένα είναι πιο επικίνδυνοι οι ψυχολόγοι που κακοποιούν την ψυχολογία από αυτούς που το παίζουν στο σχολείο. Αν κάποιος είναι όντως ψυχολόγος και έχει γράψει αυτή την ανάρτηση, γιατί εγώ μπήκα στην ιστοσελίδα και δεν βρήκα αυτό που βρήκες εσύ. Δεν βρήκα στο About, δεν βρήκα κάτι γενικές πληροφορίες, ένα διαπιστημονικό κέντρο κλπ. Δεν γράφει επιστημονικός υπευθύνος. Βρήκα το bio. Ήταν bio επιστημονικού υπευθύνου ή εργαζόμενου εκεί? Όχι, υπευθύνου. Επιστημονικού υπευθύνου. Εντάξει. Αν ο επιστημονικός υπεύθυνος έχει ελέγξει αυτό το άρθρο, αυτό το που διάβασα τώρα, αυτή την ανάρτηση, να την ξανακοιτάξει. Να την ξανακοιτάξει, γιατί είναι μια επικίνδυνη ανάρτηση, η οποία μπορεί να γίνει όπλο, εργαλείο επανακακοποίησης θυμάτων ναρκισσιστικής κακοποίησης από ανθρώπους με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, οι οποίοι μπαίνουν ακόμη και σε legit ψυχοεκπαιδευτικά κανάλια όπως το δικό μας, δηλαδή ψυχοεκπαιδευτικά κανάλια τα οποία έχουν ιδρυθεί από ψυχολόγο, ο οποίος κάνει μία εκλαήκευση της επιστήμης που δικαιούται να την κάνει γιατί την έχει σπουδάσει και συνεχίζει να την παρακολουθεί. Και όχι από κάποιον ο οποίος σύμβουλος από εκεί, σύμβουλος από εδώ, ξέρεις, διάφοροι τίτλοι, οι οποίοι δεν είναι τίτλοι αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σπουδών, χωρίς να υποτιμώ τους ανθρώπους. Μπορεί ένας άνθρωπος, το έχω ξαναπεί, που είναι life coach, σύμβουλος ψυχικής υγείας, μπορεί να έχει φιλότιμο, μπορεί να έχει καλή διάθεση, να μελετάει και να προσέχει πάρα πολύ να μην παρεμβαίνει στη δουλειά του ψυχολόγου. Να είναι στον τομέα του. Όποιος και αν είναι ο τομέας του, με τον τρόπο που τον ξέρει ότι είναι ορισμένος. Δεν γνωρίζω τώρα πώς ορίζεται ο τομέας του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας και τι δουλειά κάνει. Δεν γνωρίζω. Ξέρω ότι έχει κάποια ιδιωτικά πανεπιστήμια που δίνουν αυτή τη σπουδή και οι άνθρωποι πάνε και τη σπουδάζουν. Εντάξει, άρα κάτι μαθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Σίγουρα δεν σπουδάζουν ψυχολογία, γιατί αν σπούδαζα ψυχολογία θα είχαν τον τίτλο του ψυχολόγου, δεν θα είχαν τον τίτλο του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας. Αλλά σίγουρα σπουδάζουν πράγματα τα οποία είναι σχετικά με την επιστήμη της ψυχολογίας και σίγουρα έχουν κάποιες γνώσεις και σίγουρα οι γνώσεις τους φτάνουν μέχρι σε ένα σημείο. Υπάρχουν άνθρωποι υπεύθυνοι, σοβαροί, οι οποίοι λένε: εγώ αυτό έχω σπουδάσει, αυτό γνωρίζω, αυτό κάνω. Δεν μπαίνω σε ξένα χωράφια για να μην πάρει. Να πάρει, ξέρω εγώ, την μπάλα όλους. Γιατί υπάρχουν ακόμη και life coaches οι οποίοι είναι σοβαροί άνθρωποι και οι οποίοι λένε: δεν αναλαμβάνω να δουλέψω με κάποιον που έχει κάποια ψυχική διαταραχή, όπως π.χ. κατάθλιψη. Ή μια χώδη διαταραχή, θα τον στείλω να πάει στον ειδικό ψυχικής υγείας. Ή δεν αναλαμβάνω να δουλέψω για, ξέρω εγώ,
καλυτέρευση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων ενός ανθρώπου που έχει ναρκισισμό. Και ως, δεν χρειάζεται να είσαι ψυχολόγος για να καταλάβεις τον ναρκισιστικό στην προσωπικότητα, τον ναρκισισμό ως τρόπο λειτουργίας. Είναι πολύ απλά πράγματα. Και ένας απλός ψυχοεκπαιδευόμενος, ένας που απλώς ψυχοεκπαιδεύεται, μπορεί μια χαρά να τα κατανοήσει. Το ξέρεις. Δηλαδή, άμα έχει υπόψη το άνθρωπος ότι η έλλειψη ενσυναίσθησης, ο εγωκεντρισμός, η έλλειψη μεταμέλειας, η ξεκάθαρη αποφυγή ανάληψης ευθύνης, η χρήση διαφόρων τεχνικών χειραγώγησης, όπως τον gaslight, όπως τον έγκυ, η υποτίμηση κτλ. Κτλ. Ότι αυτά όλα είναι ναρκισιστικά χαρακτηριστικά και ένας άνθρωπος που έχει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας λειτουργεί με ναρκισιστικό τρόπο. Δεν είναι διάγνωση. Ναι. Εγώ δεν λέω σε κάποιον έχεις κατάθλιψη. Πολλές φορές όταν διαβάζω μια επιστολή λέω ίσως μπορεί αυτά που περιγράφεις να έχουν να κάνουν και με μια κατάθλιψη. Πήγαινε σε κάποιο ψυχολόγο της δικής σου επιλογής, σε κάποιο ψυχίατρο της δικής σου επιλογής να σου κάνει διάγνωση. Δεν έχω πει ποτέ σε κάποιον έχεις κατάθλιψη. Το αυτό που γράφεις συνάδει με τον ναρκισιστικό στην προσωπικότητα δεν το έχω πει και θα το ξαναπώ όταν το βλέπω. Και επίσης θα ξαναπώ ότι και στο δικό μας το κανάλι, που είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης, το οποίο έχει ιδρυθεί από μένα που είμαι ψυχολόγος, που είμαι απόφυτος του τμήματος ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναγνωρισμένο πτυχίο ψυχολογίας, με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, η οποία ισχύει και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την επιστημονική επάρκεια και είναι στα πλαίσια των, πώς να το πω, των πραγμάτων που δικαιούμαι να κάνω, είναι η εκλαήκευση της επιστήμης. Και οτιδήποτε λέω είναι βασισμένο πάνω σε επιστημονικές γνώσεις. Επειδή ακριβώς είναι εκλαήκευση της επιστήμης, δεν σας επιβαρύνω με το να αναφέρω 200 κατεβατά τις παραπομπές αυτών που διαβάζω. Δεν είναι αυτό που κάνω μάθημα στο πανεπιστήμιο για να βάζω παραπομπές. Και αν ήταν να βάζω παραπομπές, θα μπορούσα να κάνω ένα βίντεο κάθε μια εβδομάδα για να γράφω όλες αυτές τις παραπομπές. Διαβάζω, αυτά που διαβάζω τα περνάω μέσα από το χωνευτήρι της επιστημονικής μου γνώσης, της επαγγελματικής μου κατάρτισης, της μακράς κλινικής μου πείρας, της ψυχολογικής μου ματιάς και το δίνω. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έχω πάνω από 5.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο στο κανάλι και δεν βρέθηκε κάτω από ένα βίντεο να έρθει ένας να κάνει μία επιστημονική κριτική και να πει το τάδε πράγμα που είπες με βάση την τάδε μελέτη και με βάση το τάδε τέτοιο και να δω τη μελέτη, να δω ότι όντως είναι μια έγκυρη μελέτη, γιατί στο μάθημα της μεθοδολογίας έρευνας των επιστημών της συμπεριφοράς είχα πάντα 10. Και πολλές έρευνες και μελέτες τις οποίες επικαλούνται ακόμη και διδάσκονται σε πανεπιστημιακές αίθουσες, εγώ τις αμφισβητώ για το πρωτόκολλο που χρησιμοποίησα και για τις μεθόδους επιλογής των υποκειμένων που έλαβαν μέρος στην έρευνα και το δεδομένο. Εντάξει, δεν λέω ότι όλες οι επιστημονικές έρευνες είναι άκυρες, δεν είναι αυτό που λέω σε καμία περίπτωση, απλώς να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Λοιπόν, θέλω να τελειώσω με αυτό και στη συνέχεια θα δείτε τα, θα σας τα δείξω όλα, να δείτε τι μου στείλατε και τι με βάλατε να διαβάζω. Και έμαθα κι εγώ αυτόν τον όρο pop ψυχολογία. Εγώ ήξερα για την εκλαίκευση της επιστήμης, ήξερα για την ψυχοεκπαίδευση, τώρα για την pop ψυχολογία, ό,τι χρησιμοποιείται έτσι και αυτά, που δεν είναι επίσημος επιστημονικός όρος, έμαθα σήμερα. Ξεμορφώθηκα. Ευχαριστώ για τη μόρφωση. Λοιπόν, διαβίου μάθηση δεν λένε, είναι επιστοποιημένη σε διαβίου μάθηση, μου μάθαν και εμένα μία λέξη. Λοιπόν, εάν ένας άνθρωπος κάνει λάθος και ταυτοποιήσει ένα πρόσωπο που έχει στη ζωή του, το οποίο του έχει ψήσει το ψάρι στα χείλια ή το οποίο δεν το θέλει στη ζωή του, το ταυτοποιήσει ως ναρκισιστή και πάει no contact με αυτό το άτομο, τι ζημιά κάνει σε αυτό το άτομο? Δηλαδή πες ότι εγώ είμαι μια παλαβή η οποία δεν γουστάρω έναν τύπο ή μια τύπισσα και δεν θέλω ρε παιδί μου να έχω σχέση με αυτόν τον τύπο και του πετάω μια κοτσάνα εκεί πέρα της αναρκησίας της χωρίς να είναι και του πάω και no contact, δεν τον απαλλάσσω από την τοξική παρουσία μου? Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή?
Πέστε, ναι, ναι, είμαι σίγουρο ότι και στο δικό μας το κανάλι μπαίνουν άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, παίρνουν τα εργαλεία που δίνω εγώ για τα πραγματικά θύματα ναρκισιστικής κακοποίησης και αυτοί που είναι ήδη κακοποιητές πετάνε τις ατάκες. Γκάζ, μου κάνεις gaslighting, μου κάνεις lacking, το ένα το άλλο, τις πετάνε εκεί που δεν αρμόζουν και αποκόπτουν από τη ζωή τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιόλογοι. Δεν γλιτώνει ο αξιόλογος όταν ένας άχρηστος τον αποκόπτει. Για πέστε, πέστε, δεν θα με τρελάνω. Δηλαδή αν αυτός ο κύριος που έγραψε το άρθρο είχε μια γκόμενα ή έναν γκόμενο, δεν ξέρω, ο οποίος τον είπε ναρκισιστή και το χώρισε ενώ δεν είναι, δεν γλίτωσε από ένα τσογλάνι, για πέστε μου, γιατί θα τρελαθώ. Πώς μπορεί αυτό να είναι επικίνδυνο? Τώρα τους ψέκασες, ρε, αυτό το δω. Πώς μπορεί αυτό να είναι επικίνδυνο? Έπεσε λουμινόρ πάλι. Πώς μπορεί να είναι επικίνδυνο? Ναι, πάει, παίρνω ως δεδομένο ότι ναι, κάποιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να χρησιμοποιεί την επιστήμη για να βλάπτει. Μπαίνει στο κανάλι της Πετρίδου, μπαίνει στο κανάλι οποιοδήποτε άλλο, μαθαίνει τον ναρκισισμό, τον gaslighting, τον egging, ξέρω εγώ, και πάει και το πετάει σε κάποιον που δεν είναι ναρκισιστής, που δεν του κάνει gaslighting, που δεν του κάνει egging και του λέει φεύγεις από τη ζωή μου. Δώρο του κάνει. Δώρο. Όταν οι ναρκισιστές μας μπλοκάρουν, όταν οι τοξικοί άνθρωποι μας μπλοκάρουν, γλιτώνουμε. Και μην ακούσω τις μαλακιούλες του τύπου. Έχει μέλλον αυτή η σχέση και γιατί να χαλάμε σχέσεις και αυτά που μπαίνουν τα τσιτάτα στο Facebook, ότι παλιά εμείς όταν κάτι χαλούσε τον μπαλώναμε, δεν το πετούσαμε παιδί μου, γι' αυτό είμαστε 90 χρόνια μαζί. Να μην τα ακούσω αυτά, γιατί υπάρχουν μελέτες επιστημονικές. Αν δεν το καταλάβατε αυτό το βίντεο, οι οποίες αποδεικνύουν. Έχει πολύ λουμινόλ στην ατμόσφαιρα. Οι οποίες αποδεικνύουν ότι η μακροβιότητα των σχέσεων δεν τις καθιστά και σχέσεις ψυχοφέλιμες, ωφέλιμες για τη ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Όχι μαζί με όποιο κόστος. Αν ο άλλος είναι τόσο γκάου που θα πάει να ακούσει ένα βίντεο ψυχοεκπαίδευσης και θα έρθει να σε ονομάσει ναρκισιστή χωρίς να είσαι, χάρη σου κάνει, ρε φίλε. Υποθέσεις μόνο έκανα σε αυτό το βίντεο. Ναι, ναι. Κλαπετρίδου. Με λίγο λουμινό. Τώρα θα δείτε, θα δείτε τώρα τον κόπο που πάμε να δείτε τις απεικονίσεις οθόνης, τις βιντεοσκοπήσεις οθόνης, γιατί εγώ τα διάβαζα αυτά τα άρθρα. Δεν τα σχολιάζω αδιαβαστή και απνευστή. Απνευστή, ναι, αλλά όχι αδιαβαστή. Γεια. Bye. Πάμε λοιπόν να δούμε τη δημοσίευση που μου έστειλαν, η οποία αποτελεί και την αφορμή για να γίνει αυτό το βίντεο. Μου έστειλαν αυτή τη δημοσίευση, η οποία είναι από το λογαριασμό με το όνομα Δικεψή. Λέει Δικεψή, Σιρούτ, Κέι Τσόλα, ψυχολογία, ψυχολόγος Δικεψή. Δεν γνωρίζω τι είναι το Δικεψή. Μπορώ να πατήσω πάνω, να δω λίγο το προφίλ αυτό, τι είναι. Να βρω το link τριτού, την ιστοσελίδα αυτού του προφίλ. Λέει διεπιστημονική και ερευνητική ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων. Και το Δικεψή φέρει επίσημη άδεια πιστοποίησης ως κέντρο διαβίου μάθησης 1. Από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας. Άρα είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο. Πάμε να δούμε λίγο αυτά τα εκπαιδευτικά κέντρα τι είναι. Αυτά τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα κέντρα διαβίου μάθησης 1 και 2, αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ενηλίκους συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και επαγγελματική συμβουλευτική. Στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν πρόκειται για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν πρόκειται για πανεπιστήμιο. Πρόκειται για ένα κέντρο το οποίο παρέχει εκπαίδευση στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης σε ενήλικες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την δημοσίευση η οποία με προβλημάτισε και μου έδωσε την ευκαιρία να ψάξω τον όρο pop ψυχολογία, τον οποίο δεν τον γνώριζα και σίγουρα δεν πρόκειται για επίσημο όρο της ψυχολογίας. Αυτή η δημοσίευση λέει: η pop ψυχολογία δεν είναι ψυχολογία. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που δεν συμπαθείς ναρκισιστές.
Κάθε δυσάρεστη εμπειρία δεν είναι τραύμα. Το να έχεις ανάγκες δεν σε κάνει εξαρτημένο. Μήπως ήθελαν να πούν συνεξαρτημένο εκεί πέρα, δεν ξέρω. Η διαφωνία δεν είναι gaslighting. Το να προσβάλλεσαι δεν σημαίνει ότι πυροδοτείται κάτι μέσα σου. Ως επιστήμονας της ψυχικής υγείας, ως άνθρωπος ο οποίος έχω σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και μάλιστα στο καλύτερο πανεπιστήμιο, στο καλύτερο τμήμα ψυχολογίας στα Βαλκάνια, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εννοείται ότι το να προσβάλλεται κάποιος σημαίνει ότι κάτι πυροδοτείται μέσα του. Ό,τι και να είναι αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω από ποιο χώρο έρχονται αυτές οι διατυπώσεις. Δεν χρειάζεται να κανονικοποιήσουμε τα πάντα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι σημαίνει να τα βάλουμε σε κανόνες. Κανονικοποιώ σημαίνει βάζω και σε κανόνες ή κάνω κάτι κανονικό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει. Η χρήση τυποποιημένης επαγγελματικής γλώσσας HR δεν αποτελεί ένδειξη αυτογνωσίας. Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν. Αν εννοούν τους όρους που χρησιμοποιούμε για τις δυναμικές των σχέσεων που έχουν σχέση με τον ναρκισισμό, έχουν σχέση με τον bullying, έχουν σχέση με το mobbing, έχουν σχέση με τον ψυχολογικό πόλεμο σε διάφορα επίπεδα και αν θεωρούν ότι είναι χρήση τυποποιημένης επαγγελματικής γλώσσας HR και δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη αυτοί οι άνθρωποι ότι η επιστήμη της ψυχολογίας έχει συμπεριλάβει όρους οι οποίοι ήρθαν και από το χώρο της ηγεσίας. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να με παρακολουθούν αυτοί οι τύποι, γιατί πριν λίγες μέρες εγώ το είχα πει αυτό σε ένα live, ότι από το χώρο των σπουδών ηγεσίας προήλθαν οι όροι mobbing, οι όροι bullying, οι όροι gaslighting και ούτω καθεξής, τους οποίους έχει υιοθετήσει η επιστήμη της ψυχολογίας. Αλλά φυσικά πρέπει να είσαι ψυχολόγος και πρέπει να είσαι ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ψυχολογίας, της ψυχοπαθολογίας, για να μπορείς να διακρίνεις τις γνώσεις. Το να πει κάποιος ότι από το χώρο των σπουδών ηγεσίας προήλθαν αυτοί οι όροι οι οποίοι εντάχθηκαν μετά στο χώρο της ψυχολογίας, όπου επιστήμονες παγκόσμιας εμβέλειας, ακαδημαϊκοί όπως είναι Dr. Ράμαν Ιντερβάσουλα, η οποία είναι πρωτοπόρος στον τομέα της έρευνας γύρω από τον ναρκισισμό ως τύπο προσωπικότητας και σοβαρότατο πρόβλημα στις διαπροσωπικές ανθρώπινες σχέσεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο μέρος 2. Η pop ψυχολογία δεν είναι ψυχολογία. Η συναισθηματική δυσφορία δεν είναι πάντα σημάδι ανεπίλητου τραύματος. Το να θέτεις όρια δεν σε κάνει τοξικό. Η προσωπική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία, όχι μια γρήγορη λύση ή ένα εμπνευσμένο απόφθεγμα. Η ίαση δεν προέρχεται μόνο από θετικές σκέψεις, αλλά από την αντιμετώπιση δύσκολων αληθιών. Η θεραπεία δεν αφορά μόνο την επικύρωση, αλλά και την πρόκληση και ενθάρρυνση της αυτογνωσίας. Αυτή η δημοσίευση, που δημοσιεύτηκε μια μέρα μετά, θα έλεγα ότι με βρίσκει σύμφωνη, εκτός από το πρώτο, την πρώτη διατύπωση, ότι η συναισθηματική δυσφορία δεν είναι πάντα σημάδι ανεπίλητου τραύματος. Ανεπίλητα τραύματα έχουν και οι άνθρωποι με έναν αντιωματικό στυλ προσωπικότητας, οι οποίοι δεν ανέχονται και δεν αντέχουν κάποιος να αμφισβητήσει την παντογνωσία τους και να τραυματίσει τον ναρκισισμό τους. Οπότε όταν νιώθουν συναισθηματική δυσφορία επειδή δεν τους αρέσουν αυτά που ακούν ή αυτά που διαβάζουν, ναι, είναι σημάδι ανεπίλητου τραύματος, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος έχει ανεπίλητα τραύματα και δεν δουλεύει ψυχολογικά και δεν δουλεύει πνευματικά και δεν ψυχοεκπαιδεύεται και δεν ψυχοθεραπεύεται για να τα επιλύσει, ότι παίρνει συγχωροχάρτη. Η προβληματική ανάρτηση, και όταν λέω προβληματική εννοώ η ανάρτηση η οποία έχει δημιουργήσει ζήτημα σε ανθρώπους οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται από ψυχολόγο. Αυτό είναι το post. Νιώθω, διαβάζοντας αυτό το post, ότι γίνεται μία έμμεση επίθεση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν
αποκτήσει γνώσεις ψυχοεκπαίδευσης, εκπαιδευόμενη από ψυχολόγο, από πτυχίο ψυχολόγο αναγνωρισμένου πτυχίου, που στα πλαίσια των δεξιοτήτων του και των επιστημονικών γνώσεων του είναι και η ψυχοεκπαίδευση, για το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας οι οποίοι έχουν εναντιωματικές συμπεριφορές. Νιώθω ότι αυτό το συγκεκριμένο post μπορεί να λειτουργήσει ακυρωτικά ως προς τα συναισθήματα κακοποιημένων ανθρώπων, ανθρώπων που έχουν υποστεί ναρκισσιστική κακοποίηση, και αυτό το συγκεκριμένο post, το οποίο ίσως έχει γραφτεί απρόσεκτα, μπορεί να λειτουργήσει και ως ξέπλυμα, μπορεί να λειτουργήσει και ως συγχωροχάρτη για ανθρώπους οι οποίοι ασκούν ναρκισσιστική κακοποίηση πάνω στους ανθρώπους με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνει pop ψυχολογία, popular psychology, δημοφιλής ψυχολογία. Πάω στη Wikipedia επειδή δεν υπάρχει στον DSM όρος pop psychology. Λέει εδώ στο Wikipedia, popular psychology, δημοφιλής ψυχολογία, η οποία μερικές φορές λέγεται για συντομία pop psychology, pop psych, refers to the concepts and theories about human mental life and behavior that are supposedly based on psychology and are considered credible and accepted by the wide populace. Ο όρος pop ψυχολογία αναφέρεται στις έννοιες και στις θεωρίες για την ανθρώπινη πνευματική διανοητική υγεία και τη συμπεριφορά και ψυχική υγεία, ουσιαστικό τα λέει mental life, οι οποίες υποτίθεται ότι βασίζονται στη ψυχολογία και θεωρούνται έγκυρες και αποδεκτές από τον ευρύ πληθυσμό. The concept is cognate with the human potential movement of the 1950s and 60s. Η έννοια αυτή συγγενεύει με την κίνηση του ανθρωπίνου δυναμικού της δεκαετίας του 50 και του 60. Ο όρος pop psychologist, δημοφιλής ψυχολόγος, pop ψυχολόγος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει συγγραφείς, συμβούλους, ομιλητές και entertainer, ψυχαγωγούς, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι ψυχολόγοι, όχι επειδή είναι ψυχολόγοι, not because of their academic credentials, but because they have projected that image or have been perceived in that way in response to their work. Άρα, ο όρος pop ψυχολόγος και pop ψυχολογία δεν αναφέρεται σε ψυχολόγους, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει ψυχολογία σε έγκυρο τμήμα ψυχολογίας, σε αναγνωρισμένο τμήμα ψυχολογίας σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι ψυχολογίζουν, αλλά δεν είναι ψυχολόγοι. The term is often used in a pejorative fashion to describe psychological concepts that appear oversimplified, out of date, unproven, misunderstood or misinterpreted. Όρος συχνά χρησιμοποιείται με ένα κατηγορηματικό τρόπο για να περιγράψει ψυχολογικές έννοιες οι οποίες παρουσιάζονται oversimplified, σημαίνει υπεραπλουστευμένες, out of date, δηλαδή παλιές ψυχολογικές γνώσεις, όχι καινούργιες, οι οποίες έχουν πλέον διαδεχθεί από καινούργιες γνώσεις, μη αποδεδειγμένες γνώσεις, παρεξηγημένες γνώσεις ή με γνώσεις οι οποίες παρουσιάζονται με λαθασμένο τρόπο. Ο όρος μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί για να περιγράψει professionally produced psychological knowledge, για να περιγράψει επαγγελματικά παραγόμενη ψυχολογική γνώση, regarded by most experts as valid and effective, η οποία θεωρείται από τους περισσότερους ειδικούς ως έγκυρη και αποτελεσματική, η οποία έχει ως σκοπό να χρησιμοποιηθεί από το γενικό κοινό, από τον κόσμο. Και αυτό έρχεται
από το APA Dictionary of Psychology First Edition του 2007. Άρα, κύριος όρος pop ψυχολογία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους διάφορους που δεν είναι ψυχολόγοι και παρουσιάζονται ως ψυχολόγοι στα social, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί, however, παρόλα αυτά, ο όρος μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί για να περιγράψει professionally produced psychological knowledge, με επαγγελματικό τρόπο παρουσιασμένη ψυχολογική γνώση, η οποία θεωρείται από τους περισσότερους ειδικούς ως έγκυρη και αποτελεσματική και η οποία έχει σκοπό να χρησιμοποιηθεί από το κοινό. Λοιπόν, αυτός είναι ο ορισμός στη Wikipedia, ο οποίος έχει ως citation το APA Dictionary of Psychology. Στο κομμάτι αυτό που λέει, παρόλο που χρησιμοποιείται ο όρος pop ψυχολογία με ένα τρόπο κοροϊδευτικό, παρόλα αυτά, however, ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει ψυχολογικές γνώσεις που δίνουν ψυχολόγοι. Πάμε τώρα να δούμε ένα άρθρο με τον τίτλο Mental Health, Pop Psychology and the Misunderstanding of Clinical Psychology, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2022, που βρίσκεται στο βιβλίο Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology. Να διαβάσουμε εδώ το abstract αυτού του άρθρου που λέει «Recent decades have manifested an enormous change in attitudes surrounding mental health. Mental health. More people now admit they are having psychological struggles and seek help than ever before». Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στη στάση γύρω από την ψυχική υγεία και περισσότεροι άνθρωποι τώρα παραδέχονται ότι έχουν ψυχολογικά ζητήματα, struggles, ψυχολογικά προβλήματα και ζητούν βοήθεια πολύ πιο συχνά από ό,τι προηγουμένως. But these shifts are largely disconnected from actual psychological science and instead are often more influenced by popular understandings of psychology. Μα αυτή η αλλαγή, λέει, πολύ συχνά δεν σχετίζεται με την πραγματική ψυχολογική επιστήμη και τις πραγματικές ψυχολογικές γνώσεις και επηρεάζεται περισσότερο από δημοφιλείς κατανοήσεις της ψυχολογίας. The influence that pop psychology gurus wield frequently dwarfs that of legitimate clinical understandings of mental health problems. Η επιρροή, λέει, που έχουν οι διάφοροι γκουρού της pop ψυχολογίας, όχι ψυχολόγοι, γκουρού της pop ψυχολογίας, πολύ συχνά είναι κάτι που μιμείται και είναι κάτι πολύ μικρό σε σχέση με τις γνώσεις της έγκυρης κλινικής κατανόησης των προβλημάτων της ψυχικής υγείας. Pseudo scientific treatments, ψευδοεπιστημονικές θεραπείες, have flourished among lay persons and licensed professionals alike. Ψευδοεπιστημονικές θεραπείες έχουν ανθίσει ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν είναι ψυχολόγοι και ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν επιστημονική άδεια. Πόσες φορές δεν έχουμε συζητήσει για μεθόδους θεραπείας οι οποίες δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένες, αλλά προωθούνται ως κάτι τέτοιο. Όπως για παράδειγμα η βιοανάδραση ή το theta healing. While rates of using evidence-based treatments are low, λέει, περισσότερο οι άνθρωποι επιλέγουν τις εύκολες θεραπείες οι οποίες προέρχονται από την ψευδοεπιστήμη παρά τις θεραπείες οι οποίες έχουν εγκυρότητα και επιστημονική βάση. Αυτό το άρθρο, λέει, εξετάζει τους παράγοντες που οδηγούν τους ανθρώπους να βασίζονται περισσότερο σε μη επιστημονική γνώση και το τι λέει μια αυθεντία ή κάποιος ο οποίος παρουσιάζεται ως γνώστης χωρίς να είναι, παρά τη στατιστική και την επιστήμη, και δίνει οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιείται η κλινική επιστήμη όταν αυτή μεταδίδεται στο ευρύ κοινό. Άρα έχουμε βρει τον όρο pop ψυχολογία σε αυτό το επιστημονικό άρθρο
και τον έχουμε βρει και στον ορισμό από το APA Dictionary, που στην ουσία λέει ότι και οι διάφοροι που παρουσιάζονται στα social ως γνώστες, βλέπε ξέρω εγώ το φαινόμενο της κυρίας Σαλακά που είχαμε, που είχαμε δει σε ένα βίντεο, μπορεί να θεωρηθούν pop ψυχολόγοι χωρίς να είναι ψυχολόγοι. Ένα άλλο παράδειγμα θεραπείας, η οποία δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη, είναι το NLP, Neuro-Linguistic Processing. Δεν είναι μία επιστημονική θεραπεία η οποία έχει αποδειχθεί μέσα από επιστημονική έρευνα ότι είναι έγκυρη, είναι ψευδοεπιστήμη. Για παράδειγμα, η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία είναι μία θεραπεία που έχει μελετηθεί πολύ ερευνητικά και είναι μία έγκυρη θεραπεία. Όπως επίσης και η συστημική οικογενειακή θεραπεία είναι μία ψυχοθεραπεία μελετημένη. Όπως επίσης και διάφορες ψυχοδυναμικές θεραπείες. Όμως, λέω τώρα παραδείγματα γιατί δεν τα γνωρίζω κιόλας. Το NLP δεν είναι επιστήμη. Το Theta Healing που είπα προηγουμένως δεν είναι επιστήμη. Διάφορα άλλα έτσι με fancy ονόματα και καινούρια θεραπεία για το ένα για το άλλο δεν είναι επιστήμη. Το EMDR, το οποίο παρουσιάσαμε πρόσφατα στο κανάλι από την δόκτωρα Σοφία Κωνσταντινίδου, η οποία είναι ψυχίατρος στην Ελβετία, και το κάνει και η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία είναι ψυχολόγος που δραστηριοποιείται στην Κύπρο και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, είναι επιστημονική μέθοδος. Πάμε τώρα να δούμε τα άρθρα που έχουμε βρει. Λοιπόν, έχω βρει ένα άρθρο, οι έξι πιο συνηθισμένες therapy speak φράσεις της pop psychology που χρησιμοποιούμε λάθος, από τη Δήμητρα Λαδά στο Queen. Έχω βρει επίσης ένα άρθρο από το in.gr, το οποίο τώρα δεν δουλεύει, το ίντερνετ μην το ανοίξει. Υπάρχει ένα άρθρο από το Psychology Now, το οποίο έχει δημοσιευτεί στις 17 Μαΐου 2021. Μπορεί pop psychology να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Υπάρχει ένα άρθρο από τη σελίδα It's Stella, Estella. Δεν είναι όλοι ναρκισιστές, pop ψυχολογία και τυποποίηση ανθρωπίνων σχέσεων, το οποίο έχει δημοσιευτεί πρόσφατα, 14 Οκτωβρίου 2024. Είναι ένα άρθρο από την Athens Voice που έχει δημοσιευτεί στις 15 Πέμπτου 2021. Λοιπόν, θέλω να δείτε τώρα πώς οι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν διάφορα άρθρα αντιγράφουν ένας τον άλλον και φαντάζομαι αντιγράφουν και από άρθρα στα αγγλικά. Διαβάζω το άρθρο 15 Μαΐου 2021 από την Athens Voice, η άνοδος της pop ψυχολογίας και της κουλτούρας της αυτοβοήθειας. Η pop ψυχολογία μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας ή βασίζεται σε μια junk επιστήμη η οποία μας κάνει αιμονικούς με τον εαυτό μας και καταθλιπτικούς. Το υπογράφει η Ελένη Χιλιώτη. Τα υπέρ και κατά της pop ψυχολογίας και της κουλτούρας αυτοβοήθειας. Ακούστε το άρθρο γιατί θα δείτε να επαναλαμβάνεται και σε άλλα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί αργότερα. Πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, ο George Miller, πρόεδρος του American Psychological Association, παρότρινε τους συναδέλφους του να μοιράσουν την ψυχολογία παντού. Ήλπιζε ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά στη ψυχολογία θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας. Στο μισό αιώνα που έχει μεσολαβήσει από την έκκληση του Μίλλερ, οι ψυχολόγοι έχουν διαδώσει και καταστήσει δημοφιλείς τις ιδέες τους με ένα αποστολικό ζήλο. Εγώ θα σημειώσω και όχι ψυχολόγοι, που το παίζουν ψυχολόγοι. Τα βιβλία που γράφονται για το κοινό δημοσιεύονται ταχύρυθμα και ενισχύονται από αμέτρητα blogs, podcasts, περιοδικά, TED, ομιλίες και βίντεο. Προσοχή, βιβλία αυτοβοήθειας και βιβλία που παρουσιάζονται σαν ψυχολογικά, πολύ συχνά είναι βιβλία τα οποία δεν γράφονται από ψυχολόγους. Η διαδικασία του να γίνει ψυχολογία κάτι popular, δημοφιλές ή λαϊκό, έχει υπάρξει εξαιρετικά επιτυχημένη. Το 1995 ένας ιστορικός του κλάδου υποστήριξε ότι η ψυχολογική διορατικότητα είναι το δόγμα της εποχής μας. Αν μη τι άλλο, το δόγμα έχει ακόμη πιο αληθινούς πιστούς σήμερα.
οι συγγραφείς του κλάδου παροχής ψυχολογικής διορατικότητας, όπως η Brené Brown, είναι εξαιρετικά δημοφιλείς και έχουν πολλούς οπαδούς. Αλλά άλλοι συγγραφείς, όπως ο Jesse Singal, του οποίου το βιβλίο The Quick Fix δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, θέτουν σοβαρά ερωτήματα στη δημοφιλή ψυχολογία. Πρόκειται λοιπόν η δημοφιλής ψυχολογία να αλλάξει τη ζωή μας ή βασίζεται σε μια junk επιστήμη που μας κάνει μονικούς και καταθλιπτικούς? Πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο Jesse Singal και ας δούμε το βιογραφικό του. Λέει εδώ πέρα, ο Jesse Singal είναι ένας Αμερικανός δημοσιογράφος. Έχει γράψει για διάφορες εκδόσεις όπως το περιοδικό New York, The New York Times και το Atlantic. Είναι γιος δικηγόρων, έχει πάρει μάστερ στις δημόσιες σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Princeton, ζει στο Brooklyn. Έχει γράψει το 2021 το βιβλίο The Quick Fix για τις αποτυχίες της Popular Psychology. Λοιπόν, αυτός είναι δημοσιογράφος, δεν είναι ψυχολόγος. Πάμε να δούμε και την άλλη, την Brené Brown. Η Dr. Brené Brown λέει, is a research professor at the University of Houston, where she holds the Huffington Foundation Endowed Chair at the Graduate College of Social Work. She also holds the position of visiting professor in management at the University of Texas at Austin Macomb School of Business. Η κοπέλα λέει, η Dr. Brené Brown είναι μία ερευνήτρια και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, όπου έχει την έδρα η οποία είναι endowed από το Huffington Foundation για την κοινωνική εργασία και επίσης είναι επισκέπτρια καθηγήτρια του management στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Και τα βιβλία της είναι σε όλο τον κόσμο. Α, την έχω παρακολουθήσει σε ένα TEDx αυτή. Και τα βιβλία της λέει είναι γνωστά στον κόσμο. Λέει ότι έχει περάσει 2 δεκαετίες μελετώντας το κουράγιο, την ευαλωτότητα, την τροπή και την ενσυναίσθηση. Έχει γράψει 3 βιβλία και έχει 2 podcast το οποίο είναι award winning. Okay. Η κοπέλα αυτή είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, δεν είναι ψυχολόγος προφανώς, γιατί διδάσκει στην κοινωνική εργασία σε μεταπτυχιακό επίπεδο και διδάσκει management, όμως προφανώς έχει γνώσεις ψυχολογίας. Δεν μας λέει εδώ ποιο ήταν το bachelor της, δεν μας λέει εδώ. Την έχω παρακολουθήσει, ναι, την έχω παρακολουθήσει. Λοιπόν, πάμε πίσω. Οι συγγραφείς του κλάδου παροχής ψυχολογικής διορατικότητας όπως η Brené Brown είναι εξαιρετικά δημοφιλής, αλλά άλλοι συγγραφείς όπως ο Jesse Singal, το οποίο το βιβλίο The Quick Fix δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, θέτουν σοβαρά ερωτήματα στη δημοφιλή ψυχολογία. Ο Jesse Singal είναι δημοσιογράφος που θέτει σοβαρά ερωτήματα στη δημοφιλή ψυχολογία. Λοιπόν, η pop ψυχολογία λέει σε αυτό το άρθρο, το οποίο όπως είπαμε έρχεται από το 2021, μπορεί να οριστεί ως κάθε προσπάθεια παρουσίασης ιδεών ψυχολογίας σε ένα ευρύ κοινό. Όπως όλοι οι τομείς, η ακαδημαϊκή και η επαγγελματική ψυχολογία έχουν τις δικές τους εξειδικευμένες δημοσιεύσεις και τη δική τους ορολογία. Η δημοτικοποίηση είναι μια προσπάθεια να γίνει αυτή η γνώση προσβάσιμη, εύπεπτη και εύχρηστη. Δεν υπάρχει, λέει, συμφωνημένος τρόπος ταξινόμησης της pop ψυχολογίας, αλλά ξεχωρίζουν 3 κύρια είδη. Πρώτον, υπάρχουν βιβλία και μέσα μαζικής ενημέρωσης, των οποίων ο πρωταρχικός στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού για τις πρόσφατες εξελίξεις στην επιστημονική ψυχολογία, που συνήθως συντάσσονται από ακαδημαϊκούς ή επιστημονικούς δημοσιογράφους. Αυτά τα έργα είναι παρόμοια με οποιοδήποτε άλλο είδος επιστημονικής επικοινωνίας, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στο μυαλό, τον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά. Κάποια κλασικά του είδους περιλαμβάνουν το βιβλίο Thinking Fast and Slow του Daniel Kahneman, το οποίο πραγματεύεται τους 2 βασικούς τρόπους της ανθρώπινης γνώσης. Το The Emotional Brain του Joseph Ledoux σχετικά με την νευροεπιστήμη του συναισθήματος και του
predictably irrational του Dan Ariely σχετικά με τις προκαταλήψεις των αποφάσεων. Το δεύτερο είδος εφαρμόζεται περισσότερο. Αντί να επεξηγεί ένα επιστημονικό θέμα σαν σε έναν απλό χωρίς επιστημονικό αποβαθρό άνθρωπο που είναι περίεργος να μάθει, προσφέρει καθοδήγηση σε άτομα που θέλουν πρακτική βοήθεια με τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Αυτά τα έργα είναι συχνά γραμμένα από επαγγελματίες της ψυχολογίας και όχι ακαδημαϊκούς και συνήθως απέχουν από οποιαδήποτε έρευνα έχει γίνει πάνω στο εκάστοτε θέμα. Αυτό το είδος της pop ψυχολογίας περιλαμβάνει δημοσιεύσεις που στοχεύουν να μας κάνουν καλύτερους ηγέτες και εραστές, πιο ικανούς συνεργάτες και γονείς. Μιλούν σε όλους εμάς που επιθυμούμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι, πιο λεπτοί, σε καλύτερη φόρμα, πλουσιότεροι, πιο έξυπνοι, πιο σεξι, πιο παραγωγικοί. Τέλος, έχουμε ένα τρίτο είδος που απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Όπως και το δεύτερο είδος, έτσι και αυτό προσφέρει πρακτική καθοδήγηση, αλλά αντί να ενισχύει τη λειτουργία στην καθημερινή ζωή, προσπαθεί να μειώσει τον πόνο και τη δυσλειτουργία. Ενώ το δεύτερο είδος υπόσχεται καθοδήγηση χωρίς κάποιον καθοδηγητή να είναι εκεί διαζώσεις, το τρίτο είδος προσφέρει μια μορφή αυτοδιαχειριζόμενης θεραπείας. Οι καταναλωτές αυτού του είδους αναζητούν βοήθεια για να ξεπεράσουν ή να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κατάθλιψη, το άγχος ή άλλες τέτοιες καταστάσεις. Η λεπτή δυσδιάκριτη γραμμή λέει μεταξύ ψυχολογίας και αυτοβοήθειας. Το δεύτερο και τρίτο είδος από τα παραπάνω μπορούν να θεωρηθούν ως μέρος της τεράστιας βιομηχανίας αυτοβοήθειας, η οποία εξυπηρετεί μια χόρταγη διάθεση για αυτοβελτίωση και αυτή εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μόνο στη ΗΠΑ. Δεν είναι όλη pop ψυχολογία αυτοβοήθεια, θυμηθείτε το πρώτο είδος, και δεν είναι όλα τα βιβλία αυτοβοήθειας στηριγμένα στη ψυχολογία ή γραμμένα από ψυχολόγους. Ο Dale Carnegie στο βιβλίο του, το επικίνδυνο βιβλίο του How to Influence and Influence People του 1936, ήταν πολιτής, ηθοποιός και public speaking coach χωρίς κανένα εκπαιδευτικό υπόβαθρο στη ψυχολογία. Λοιπόν, πιο πρόσφατα λέει, Brené Brown έχει χτίσει μια καριέρα ως δημοφιλής συγγραφέας βιβλίων αυτοβοήθειας που έχει υπόβαθρο στη ψυχολογία. Σε μια σειρά βιβλίων με τις καλύτερες πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Dare to Lead, The Gifts of Imperfection, The Power of Vulnerability, Brown διερευνά θέματα θάρρους και ντροπής. Η δουλειά της τονίζει την ανάγκη να εστερνιστεί κάποιος τον κίνδυνο της συναισθηματικής έκθεσης και δυσφορίας. Το καθημερινό θάρρος που απαιτείται για την αντιμετώπιση των φόβων είναι απαραίτητο, λέει, για να βρεις την αγάπη, την επιτυχία και την προσωπική ανάπτυξη. Αυτές οι ιδέες δεν εμφανίζονται μόνο στη ψυχολογία, αλλά σωματώνονται στην ποιοτική έρευνα της Brown που έχει να κάνει με εμπειρίες ντροπής στις γυναίκες. Είναι ακαδημαϊκός, είπαμε. Η θεμελίωση της δημοφιλούς γραφής στη ψυχολογική έρευνα και θεωρία καθιστά το έργο της Brown ένα μοντέλο σύγχρονης pop ψυχολογίας και η TED ομιλία της έχει πάνω από 38 εκατομμύρια προβολές. Ενάντια στην pop ψυχολογία, είναι εύκολο να επικρίνεις και να είσαι καχύποπτος ως προς την pop ψυχολογία, διότι ειδικά οι συγγραφείς ψυχολογίας αυτοβοήθειας ξενίζουν και παραξενεύουν πολλές φορές τους αναγνώστες τους με τους απλουστευμένους ισχυρισμούς τους, τις υπέρμετρα απλοποιημένες απαντήσεις τους σε δύσκολα προβλήματα και την ασταμάτητη θετικότητα τους. Μερικοί λόγοι για να απορρίψεις την pop ψυχολογία είναι ορθοί, καθότι μπορεί να έχει απομακρυνθεί από οποιαδήποτε βάση επιστημονικών αναποδεικτικών στοιχείων, ενώ βασίζεται στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο του συγγραφέα, ιδιαίτερως κάποιο με διδακτορικό τίτλο και χρησιμοποιεί τη λαμπρότητα της επιστήμης ως στέλγητρο. Ακόμα και όταν βασίζεται στα θεμέλια κάποιες επιστημονικής έρευνας, τα θεμέλια αυτά μπορεί να είναι ασταθή. Όπως δείχνει ο Jesse Singal στο The Quick Fix, μερικά από τα ευρήματα της έρευνας που υποστηρίζουν την pop ψυχολογία είναι αμφίβολα και δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν όταν επαναλήφθηκαν οι μελέτες. Άλλες έρευνες είναι υπερβολικές στο ζήλο τους. Αληθινές σε κάποιο βαθμό, αλλά με μια μεγάλη δόση υπερβολής όσον αφορά τη σημασία τους. Η pop ψυχολογία μπορεί επίσης να κατηγορηθεί για το ότι αγνοεί τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς παράγοντες που περιορίζουν τη ζωή μας. Εστιάζοντας στο άτομο, οι συγγραφείς της pop ψυχολογίας τραβούν την προσοχή μακριά από αυτά και απομακρύνονται σκεμμένα από την ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στην κοινωνία. Η εστίαση του κινήματος αυτοβοήθειας του άτομου μπορεί επίσης να κάνει τους ανθρώπους να εστιάζουν ακόμα περισσότερο στον εαυτό τους. Το βιβλίο Selfie του Βρετανού συγγραφέα Will Storr τεκμηριώνει πως η κατανάλωση προϊόντων αυτοβοήθειας μπορεί να τροφοδοτήσει μια μη επιτεύξιμη μάχη για την τελειότητα.
υποστηρίζοντας την υποψυχολογία, μπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο σνομπισμού στην πεποίθηση ότι η υποψυχολογία είναι κατάλληλη μόνο για άτομα πιο αδύνατα, πιο απλά και πιο ανόητα από εμάς. Μπορεί να υπάρχει επίσης τους έντονα το στερεότυπο του ανθρώπου που είναι εξαρτημένου από όλο αυτό και που καταφροχθίζει την υποψυχολογία σε μια απελπισμένη αλλά μάταιη αναζήτηση για ευτυχία και επιτυχία. Στην πραγματικότητα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η αναζήτηση μπορεί να μην είναι τόσο μάταιη. Η έρευνα για τη βιβλιοθεραπεία, τη χρήση βιβλίου για τη θεραπεία ενός προβλήματος ψυχικής υγείας, παρέχει κάποιους λόγους ελπίδας. Η βιβλιοθεραπεία μπορεί να γίνει μεμονωμένα ή ως μέρος μιας ομάδας, μπορεί να διευθύνεται από κάποιον επαγγελματία κάποιου είδους ή να είναι αυτοκαθοδηγούμενη. Μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα είδη βιβλίων από μυθιστορήματα ως εγχειρίδια αυτοβοήθειας. Οι κριτικές μεγάλης κλίμακας δείχνουν τώρα ότι η βιβλιοθεραπεία μπορεί να είναι αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, του άγχους και των σεξουαλικών δυσλειτουργιών. Μια πρόσφατη κριτική της έρευνας σε καταθλιπτικούς ενήλικες αποφάνθηκε ότι η αποτελεσματικότητα της μπορεί να είναι μακροχρόνια. Ακόμη και χωρίς καθοδήγηση, η αυτοχορηγούμενη βιβλιοθεραπεία μπορεί να είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική με την τυπική φροντίδα για άτομα με κατάθλιψη. Εγώ ως ψυχολόγος θα πω ότι είναι απαραίτητη η ψυχοθεραπεία, όπως λέω και σε κάθε βίντεο. Ωστόσο, φαίνεται να είναι κάπως λιγότερο αποτελεσματική από την επαγγελματικά καθοδηγούμενη βιβλιοθεραπεία. Δηλαδή, να έχεις το ψυχολόγο, να σε ψυχοεκπαιδεύει και για παράδειγμα, όπως κάνουμε εμείς στη συμμετοχή, να σε καθοδηγεί στη βιβλιοθεραπεία. Τα βιβλία που διαβάζουμε στη συμμετοχή είναι επιστημονικά βιβλία τα οποία διαβάζουμε με ψυχοεκπαιδευτική ματιά. Η βιβλιοθεραπεία φαίνεται να είναι ένα πολλά υποσχόμενο και οικονομικό κομμάτι του puzzle της θεραπείας της ψυχικής υγείας, ειδικά όταν αυτοβοήθεια δεν γίνεται μεμονωμένα. Εδώ στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι δεν κάνουμε μεμονωμένα αυτοβοήθεια, κάνουμε σε μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα. Εάν αυτό ισχύει, τότε η άνοδος της pop ψυχολογίας έχει τη δυνατότητα να κάνει μια θετική διαφορά, όπως ήλπιζε τότε ο George Miller. Η κοπέλα γράφει εδώ πέρα ότι έχει πάρει στοιχεία από το The Conversation. Λοιπόν, ένα εξαιρετικό άρθρο αυτό, το οποίο έγραψε η Ελένη Χιλιώτη 15 Μαΐου του 2021. Πάμε τώρα να δούμε το καινούριο το άρθρο, το οποίο έχει γράψει, υπογράφει ένας κύριος με το όνομα Νίκος Σταματίνης, δημοσιεύτηκε 14 Οκτωβρίου 2024, είναι στο σελίδα Εστέλλα. Δεν είναι όλοι ναρκισιστές, δεν είναι όλοι ναρκισιστές. Pop ψυχολογία και τυποποίηση ανθρωπίνων σχέσεων. Λέει, η pop ψυχολογία έχει καταλάβει τον τελευταίο καιρό τα social media, οδηγώντας όμως και σε μια επιφανειακή αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Κάπου στα τέλη του 2022 το λεξικό Merriam-Webster, το παλαιότερο λεξικό στη ΗΠΑ, επέλεξε τη λέξη gaslighting ως τη λέξη της χρονιάς. Βασικό κριτήριο της επιλογής αυτής ήταν ότι οι αναζητήσεις του λίμματος στο λεξικό αυξήθηκαν κατά 1,780% μέσα σε ένα μόνο χρόνο. Μήπως είναι 1780% μάλλον. Αν μη τι άλλο, αυτή η έκρηξη στην αναζήτηση του όρου υποδήλωνε και μια γενικότερη στροφή προς όρους που προέρχονται από την ψυχολογία, το self-care, την αυτοφροντίδα και την αυτοβοήθεια. Για την ιστορία, λέει, το gaslighting είναι μια μέθοδος χειραγώγησης κατά την οποία ένας θήτης παίρνει αφιβολή στο θύμα του σε τέτοιο βαθμό ώστε να το κάνει να αμφισβητεί την ίδια του τη μνήμη, τη λογική και αντίληψη. Δίνω τον όσο το δυνατόν πιο ασφαλή ορισμό για μια δύσκολη στα όρια της ορολογία. Ο όρος gaslighting φυσικά δεν είναι ο μόνος τέτοιου τύπου όρους που χρησιμοποιείται ξαφνικά με τέτοια συχνότητα. Τον τελευταίο καιρό βρίσκουμε πολύ συχνά άρθρα για τους ναρκισιστές ή όσους πάσχουν από ναρκισιστική διαταραχή. Υπάρχουν επίσης οι manipulators, οι χειριστικοί τύποι, οι χειριστικές συμπεριφορές, το OCD, το trigger, η συνεξαρτητική σχέση και ο βασιλιάς της σχετικής ορολογίας, το επίθετο τοξικός. Εδώ έχει ένα βίντεο το οποίο έρχεται από το κανάλι The Enlightened Target, δεν μου φαίνεται να είναι ψυχολογικό κανάλι αυτό, δεν το ξέρω το άρθρο. Η προστασία που μπορεί να μας προσφέρει η pop ψυχολογία, ας δούμε πρώτα τα θετικά όλου αυτού του κύματος της pop ψυχολογίας. Όλες αυτές οι ορολογίες δεν πέφτουν από το πουθενά.
Ήδη από τη δεκαετία του 70 πολλοί ψυχολόγοι τόνιζαν την ανάγκη να αποκτήσει η ψυχολογία μια ευρεία διάδοση έξω από σχολές και πανεπιστήμια. Ο George Miller, πρόεδρος του περιφήμου APA, American Psychological Association, παρότρινε τους συναδέλφους του να μοιράσουν παντού την επιστήμη της ψυχολογίας. Πλέον όλο και περισσότεροι άνθρωποι μιλούν ανοιχτά για την ψυχική τους υγεία, διαβάζουν πράγματα που αφορούν τους ίδιους και τις σχέσεις τους. Και φυσικά επισκέπτονται ειδικούς προκειμένου να ξεπεράσουν μια δυσκολία, έστω να κάνουν ένα ταξίδι προς τον ενδότερο εαυτό τους. Έτσι, πράγματι, οι όροι της pop ψυχολογίας που εκτοξεύονται σε παρέες που πίνουν τσίπουρα, σε posts σε social media και σε εγκομενικούς καυγάδες έχουν τη σημασία τους. Φέρνουν ένα νέο φίλτρο στην καθημερινότητά μας και μπορούν να μας προστατεύσουν από συμπεριφορές που μπορεί να είναι κακοποιητικές, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο να αντιπιστούν. Τα προβλήματα, λέει, που μπορεί να φέρει μαζί της η pop ψυχολογία. Αν μη τι άλλο, η ψυχολογία είναι μια δύσκολη και σύνθετη επιστήμη. Όπως λοιπόν συμβαίνει με όλες τις δύσκολες και σύνθετες επιστήμες, η εκλαϊκευσή είναι πολύ δύσκολη και αν δεν γίνεται από τους κατάλληλους ανθρώπους μπορεί να γίνει και επικίνδυνη. Ποιοι είναι οι μη κατάλληλοι άνθρωποι? Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ψυχολόγοι. Εξάλλου είναι απαραίτητο πλην εκλαϊκευσή. Εξάλλου είναι απαραίτητο πριν εκλαϊκεύσεις κάτι να έχεις μια πολύ καλή γνώση αυτού για το οποίο μιλάς. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι γνωστό ότι μαζί με την αποστιγματοποίηση της ψυχικής υγείας και τη γενικότερη στροφή στον εαυτό, η οποία παρατηρείται παράλληλα με έναν άξονα διάλυσης του συλλογικού, αναδύθηκε ακόμα πιο έντονη αυτοβοήθεια, το self-care και η παραψυχολογία. Άλλο η ψυχολογία, άλλο η παραψυχολογία. Άλλο η ψυχοεκπαίδευση, άλλο η αυτοβοήθεια. Γενικότερα μια τάση να θεωρούμε τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο είναι θέματα οπτικής. Βάζει εδώ την κοπέλα την Κατερίνα Σαλακά από το Facebook. Σε όλο αυτό το πλαίσιο της ανακάλυψης νέων φίλτ, η οποία δεν είναι ψυχολόγος. Δεν είναι ψυχολόγος, ξεναγώ σπούδασε η κοπέλα. Και μετά έκανε η ίδια NLP κάπου και μετά έγινε NLP Master. Τι έγινε? Δεν είναι ψυχολόγος, δεν είναι επιστήμονας, είναι ψευδοεπιστήμη αυτά που πλασάρει. Σε όλο αυτό το πλαίσιο της ανακάλυψης νέων φίλτρων για να βλέπεις τον κόσμο, σιγά σιγά πέφτουμε σε μια λούπα. Έχοντας μια επιφανειακή σχέση με τις λέξεις της pop ψυχολογίας, στείλουμε να χρησιμοποιούμε την ορολογία της παντού, σε κάθε περίσταση επιδικαίων και αδίκων, χτίζοντας ταυτόχρονα μια συνεχτική αυτοθυματοποιητική αφήγηση για την οποία λίγο μας ενδιαφέρει ο άλλος. Αυτό το κάνουν οι ναρκισιστές, οι οποίοι μπαίνουν ακόμη και σε κανάλια ψυχοεκπαίδευσης και καπηλεύονται όρους. Συμφωνώ. Σε αυτό το χάος προφανώς δεν βοηθάνε καθόλου τα social media και τα sites. Ο περιβόητος αλγόριθμος εμφανίζει διάφορους ανθρώπους πολύ συχνά παντελώς άσχετους με την ψυχολογία, οι οποίοι αναλύουν συμπεριφορές, κάνουν μακρόθεν διαγνώσεις και προτείνουν λύσεις για να βοηθήσουν όσους και όσες παρακολουθούν ή διαβάζουν. Προσφέρουν δηλαδή, για να βάλουμε αυτό στο τραπέζι, μια δωρεάν ψυχοθεραπεία σε καιρούς που η πραγματική ψυχοθεραπεία είναι πανάκριβη. Δεν είναι αυτό που κάνουμε στο κανάλι μας. Ούτε κάνουμε διαγνώσεις από μακριά, ούτε λύνουμε τα προβλήματα των ανθρώπων από μακριά. Κάποιος ο οποίος παρακολουθεί συστηματικά το κανάλι μας αντιλαμβάνεται ότι κάνουμε ψυχοεκπαίδευση, κάνουμε θεραπευτικές υποθέσεις και προτείνουμε συνέχεια την ψυχοθεραπεία, την οποία να την κάνει κάποιος ο οποίος είναι επιστήμονας και είναι όντως ψυχολόγος και όντως ψυχοθεραπευτής. Έτσι είναι πολύ πιθανό και πολύ συχνά μάλιστα κάποιο άτομο με μια ενθουσιασμένο με μια ορολογία που το άλλαξε το φίλτρο να την εξαπολύει δεξιά και αριστερά και ας μην έχει τα κατάλληλα εφόδια για να κάνει τη διάγνωση. Αυτό δεν ισχύει για ένα ψυχολόγο που έχει κανάλι ψυχοεκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλές δυσκολίες. Τότε έχεις πιστεί ότι ο σύντροφος σου είναι ναρκισσιστής ή ναρκισσίστρια, φωτίζει μεν ακόμα περισσότερο κάποιες εκδοχές της προσωπικότητάς του της, ταυτόχρονα όμως τις σκοτίζει άλλες. Και αν η βάση της διάγνωσης μας είναι η ανάλυση μιας συμπεριφοράς στη βάση κακοχωνεμένων θεωριών που διαβάζουμε δεξιά και αριστερά, τότε είναι πολύ πιθανό να κάνουμε λάθος. Έτσι, αντί να κοιτάξουμε τα αίτια των συμπεριφορών που μας ενοχλούν και να μιλήσουμε σε αυτές με πραγματικά δεδομένα, καταφεύγουμε σε μια εύκολη τυποποίηση χαρακτήρων. Ταυτόχρονα χάνουμε τη μεγάλη εικόνα του ανθρώπου απέναντί μας και τις σχέσεις μας μαζί του, μπαίνουμε σε μια διαρκή θέση άμυνας και βρίσκουμε στην ορολογία ένα αιώνιο καταφύγιο. Αυτό το κάνουν οι ναρκισσιστές, οι οποίοι καπηλεύονται
όρους της ψυχοεκπαίδευσης, όρους της ψυχολογίας και ακόμη και όρους ναι της εκλεκευμένης ψυχολογίας. Για να καταλήξω, λέει, προφανώς και υπάρχουν τοξικές και κακοποιητικές σχέσεις. Προφανώς επίσης είναι καλό τα θύματα να παίρνουν περισσότερα αναλυτικά εργαλεία για να τις εντοπίσουν και να τις αποκρούσουν. Από την άλλη, όμως, είναι πολύ επικίνδυνο να οδηγούμαστε από μια κακή συμπεριφορά ή ένα συνολικά ενοχλητικό χαρακτηριστικό σε διαφόρων ειδών αυθαίρετες διαγνώσεις, οι οποίες ξεκινούν δήθεν από μια απενοχοποίηση του στίγματος ψυχής ασθένειας και τελικά οδηγούν στον επαναστιγματισμό. Απλά από έναν διαφορετικό δρόμο. Λοιπόν, έχει τάξ ψυχολογία, ευάλωτος ναρκισισμός, ψυχική υγεία. Το υπογράφει ο Νίκος Σταματίνης. Ο Νίκος Σταματίνης σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα και προσπαθεί, λέει, και πλέον κάνω απέλπιδες προσπάθειες να τελειώσω το διδακτορικό μου στη γλωσσολογία, στο τμήμα φιλολογίας του Πατρών. Στη δημοσιογραφία μπήκα σχετικά αργά. Λοιπόν, ο άνθρωπος που το γράφει είναι φιλόλογος, ο οποίος δημοσιογράφει. Δεν είναι άσχημο το άρθρο του, δεν είναι άσχημο το άρθρο του. Εκεί που έχω προβληματισμό είναι σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι έχω μεγάλο προβληματισμό. Σε αυτό το κομμάτι. Και θέλω να πω ότι προφανώς, επειδή όλα τα έργα και των καλλιτεχνών και των συγγραφέων είναι αυτοπροσωπογραφίες, μήπως του έχει τύχει ένα πρόσωπο στην προσωπική του ζωή να του ρίξει μια διάγνωση, να του ρίξει μια ατάκα, να του βάλει μια ταμπέλα που να νιώθει ότι αδικήθηκε και ότι τυποποιήθηκε, μπήκε δηλαδή στο καζάνι των ναρκισιστών και να ενοχλήθηκε από αυτό και να τα έχει βάλει με τις γνώσεις ψυχολογίας, με την ψυχοεκπαίδευση που δίνεται από ανθρώπους που το έχουν σπουδάσει και είναι η δουλειά τους να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Όπως και να έχει disclaimer, αποποίηση ευθύνης δηλαδή, disclaimer, τα βίντεο ψυχοεκπαίδευσης σε καμία περίπτωση, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την προσωπική ψυχοθεραπεία, τη διάγνωση από ειδικό ψυχικής υγείας, ο οποίος να έχει τα προσόντα για να κάνει διάγνωση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο άρθρο έχουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι από το 2021, 17 Μαΐου του 2021. Μπορεί η Pop Psychology να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, το οποίο, βλέπετε, δημοσιεύτηκε 2 μέρες μετά από το άρθρο της Ελένης Χελιώτη στο Athens Voice. Είναι από την ιστοσελίδα Psychology Now. Δεν τη γνωρίζω αυτή την ιστοσελίδα, ενώ δεν έχω κάποια συνεργασία με αυτή την ιστοσελίδα. Now Team, η ψυχολογία είναι ο κόσμος μας. Και πηγή έχει, βάζει την πηγή. Μοιάζει πάρα πολύ αυτό το άρθρο με εκείνον της Ελένης Χιλιώτη. Να δούμε αν θα δουλέψει το ίντερνετ να βρούμε την πηγή. Η πηγή είναι από το The Conversation. The rise of pop psychology, can it make your life better or is it all a snake oil? Αυτό είναι το original άρθρο. Αυτός είναι ο Μίλλερ. Στο οποίο αυτό original άρθρο, αρχικό άρθρο, βασίστηκε το έχει γράψει ο Nick Haslam, ο οποίος είναι Professor of Psychology at the University of Melbourne. Και πότε έχει δημοσιευτεί αυτό, ρε παιδιά? The Conversation, λέει, Academic Rigor, Journalistic Flair. Λοιπόν, το The Conversation στις 3 Μαΐου 2021 δημοσιεύει αυτό το άρθρο. Παίρνει στοιχεία η Ελένη Χελιώτη από αυτό το άρθρο, το λέει από κάτω, με στοιχεία από το The Conversation και γράφει
στα ελληνικά στις 15 Μαΐου αυτό το άρθρο και στη συνέχεια έρχεται η Ισμήνη Τσοχαλή, η οποία έχει πάρει την πηγή και μας λέει ποια είναι η πηγή από το The Conversation και το έχει γράψει στο Psychology Now. Ο Νίκος Σταματίνης δεν μας λέει πηγές. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει πηγές, γιατί οποιοδήποτε γράφει κάτι μελετάει διάφορα πράγματα. Α, και τώρα αυτό είναι καινούριο. Οι 6 πιο συνηθισμένες therapy speak φράσεις της pop psychology που χρησιμοποιούμε λάθος. Gaslighting, ναρκισισμός, μονοπλευρά όρια. Εδώ δεν λέει άρθρο, δεν λέει πηγή. Ίσως είναι και ένα άρθρο πρωτότυπο, το οποίο είναι γραμμένο από μόνο του. Αυτό ίσως είναι ενδιαφέρον να το δούμε σε ένα διαφορετικό βίντεο. Αυτά. Λοιπόν, αυτό το βίντεο ξεκίνησε να γίνεται χθες το πρωί. Συνεχίστηκε χθες το μεσημέρι, άρχισε το μοντάζ σήμερα το πρωί και τελείωσε το μοντάζ σήμερα το απόγευμα. Είναι ένα τεράστιο βίντεο. Είναι 1 ώρα και 20 λεπτά. Δεν σας κρύβω ότι σήμερα το πρωί, καθώς προσπαθούσα να το βάλω σε μια σειρά, επειδή είχαμε και διάφορα ευτράπελα, όπως όταν έγινε η βιντεοσκόπηση στο αυτοκίνητο, δεν γράφτηκε καλά ο ήχος, δεν μπήκε σωστά το μίξερ του ήχου και έτσι ενώ γράφαμε με μικρόφωνα, τελικά δεν γράφαμε με μικρόφωνα και ήθελε πάρα πολύ επεξεργασία ο ήχος. Δεν σας κρύβω ότι σκέφτηκα να μην το ανεβάσω αυτό το βίντεο. Όμως, το ανέβασα. Και ο λόγος που το ανέβασα είναι επειδή θέλω να στείλω ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους από εμάς ψυχοεκπαιδευόμαστε με φιλότιμο, με καλές προθέσεις, με γνώμονα τη δική μας ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, τη δική μας πνευματική ανάπτυξη και την καλυτέρευση της ζωής μας, να νιώσουμε ενδυναμωμένοι για τις γνώσεις που παίρνουμε μέσα από την εκλαΐκευση της ψυχολογίας σε αυτό εδώ το κανάλι, η οποία γίνεται από ψυχολόγο. Το κανάλι μας ποτέ δεν έχει ισχυριστεί και ούτε πρόκειται να ισχυριστεί ότι μπορεί να υποκαταστήσει τη διάγνωση από έναν ειδικό ψυχικής υγείας όπως ψυχολόγο ή ψυχίατρο, τη ψυχοθεραπεία που να δίνει ένας ειδικός ψυχικής υγείας. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζα τον όρο pop ψυχολογία, όχι επειδή δεν γνωρίζω τι σημαίνει η εκλέγκευση της επιστήμης, δεν γνώριζα τη χρήση αυτού του όρου με αυτόν τον τρόπο. Είχα έρθει σε επαφή με τον όρο ψυχολόγη του διαδικτύου όταν αναλύσαμε και εδώ στο κανάλι το επεισόδιο του podcast του αγαπητού Άρη Δημοκίδη που έκανε για το φαινόμενο της κυρίας Σαλακά και έκανα και εδώ ένα αντίστοιχο reaction video. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν γνωρίζω το κέντρο Δικεψή, δεν γνωρίζω ποιοι έχουν αυτό το κέντρο, δεν έχω κάποιο λόγο να μιλήσω εναντίον αυτού του κέντρου. Το μόνο που με προβληματίζει είναι να δίνονται πληροφορίες ή να δίνονται κατευθύνσεις προς το κοινό οι οποίες να αποπροσανατολίζουν και ειδικά εάν έρχονται αυτές οι κατευθύνσεις από ανθρώπους που είναι ειδικοί στο χώρο της ψυχικής υγείας, αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο παρά να βγαίνει κάποιος ο οποίος ισχυρίζεται ότι μπορεί να επιλύσει τα προβλήματά μας επειδή έχει μια θαυματουργή μέθοδο όπως το NLP, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να λέει διάφορα. Λοιπόν, ο σκοπός αυτού του βίντεο ήταν να βοηθήσω στο να καλλιεργήσουμε, να αναπτύξουμε και να καλλιεργήσουμε την κρίση μας, τη διάκριση μας και όταν βλέπουμε μία δημοσίευση, όταν διαβάζουμε ένα άρθρο σε ένα χώρο όπως είναι μια ιστοσελίδα, ένα popular article, δηλαδή ένα pop άρθρο, να βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Δεν είναι επικίνδυνο να βγάλουμε με το μυαλό μας κατά λάθος έναν άνθρωπο από το περιβάλλον μας ναρκισιστή, να νομίσουμε ότι κάποιος είναι ναρκισιστής χωρίς να είναι. Δεν κινδυνεύει η ζωή μας από αυτό. Όμως,
εάν καταπίνουμε αμάσιτα, εύπεπτα τσιτάτα τα οποία κυκλοφορούν, που δίνουν συγχωροχάρτη σε ανθρώπους κακοποιητές, τότε ναι, κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε και ψυχικά, κινδυνεύουμε και σωματικά, κινδυνεύουμε και συναισθηματικά, κινδυνεύουμε και πνευματικά. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ζούμε στην εποχή όπου ο ναρκισισμός ως τρόπος ζωής είναι ένας τρόπος που προβάλλεται διαρκώς από την pop κουλτούρα, αφού σας αρέσει ο όρος pop, που σημαίνει δημοφιλής. Βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από πληροφορίες οι οποίες βάζουν τους ανθρώπους χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς φιλότιμο, χωρίς ανθρωπισμό, χωρίς έγνοια και αγάπη για τους άλλους ανθρώπους ψηλά στην κατάταξη. Στην κατάταξη στα likes, στην κατάταξη στα shares, στην κατάταξη στα κοινωνικά δίκτυα, στην κατάταξη στους τομείς των επιχειρήσεων, στην κατάταξη σε κάθε επαγγελματικό τομέα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν ηθικά τον εύκολο δρόμο του να απατούν επιπτωμάτων, το δρόμο της κακίας, το να απατούν επιπτωμάτων, το λέω μεταφορικά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και κυριολεκτικό, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα αντιωματικό στυλ στην προσωπικότητα, οι αλαζόνες άνθρωποι, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να πετύχουν πάση θυσία, καταπατούν τους άλλους ανθρώπους. Και δεν τους καταπατούν μόνο σε ένα εργασιακό περιβάλλον, δεν τους καταπατούν μόνο μέσα σε μια εκτεταμένη οικογένεια, τους καταπατούν και μέσα σε φιλίες, καταπατούν τους άλλους και μέσα σε ερωτικές σχέσεις. Είμαι ψυχολόγος, έχω πλήρη γνώση του πώς η επιστήμη της ψυχολογίας προσπαθεί να εγκολπωθεί νέες έννοιες και ήδη αρκετοί, όχι απλοί ψυχολόγοι όπως εμένα, ακαδημαϊκοί και ερευνητές τονίζουν το γεγονός ότι υπάρχει ναρκισιστικός τύπος προσωπικότητας και όχι μόνο η διαταραχή ναρκισιστικής προσωπικότητας, το NPD. Και αυτά που λέω στα βίντεο δεν είναι δικές μου απόψεις, δεν είναι πράγματα που βγάζω από το μυαλό μου. Στο κανάλι αυτό δεν κάνω παρθενογένεση. Στο κανάλι αυτό, ούσα ψυχολόγος, μελετώ συνεχώς τις εξελίξεις της επιστήμης της ψυχολογίας και σας μεταφέρω γνώσεις οι οποίες φιλοδοξούν να γίνουν εργαλεία που να σας προστατεύσουν από κακοτοπιές στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Το κανάλι αυτό τονίζει συνεχώς την ανάγκη της ψυχοθεραπείας. Δεν γίνεται ψυχοθεραπεία στο κανάλι αυτό. Στο κανάλι αυτό γίνεται ψυχοεκπαίδευση και αυτό που λέμε σε κάθε βίντεο σχεδόν πολύ συχνά είναι ότι χρειάζονται τρεις παράγοντες για να καλυτερεύσει, να εξελιχθεί, να εξωραϊνθεί, να εξυγειανθεί και ψυχικά και πνευματικά και σωματικά και με όλους τους τρόπους η ζωή ενός ανθρώπου. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Το κανάλι μας φιλοδοξεί, προσπαθεί και νομίζω σε μεγάλο βαθμό το καταφέρνει να αναπτύξει και να δημιουργήσει ευαισθητοποίηση γύρω από την κουλτούρα της ψυχολογίας, την κουλτούρα της ψυχοθεραπείας και την κουλτούρα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν παίρνει τη ζωή του αψήφιστα και δεν ακολουθεί ούτε κοινωνικά στερεότυπα, ούτε κοινωνικές προκαταλήψεις, αλλά ούτε και εύπεπτα viral τσιτάτα. Αυτός ήταν ο λόγος που έκανα αυτό το βίντεο, για να δώσω αγάπη, κατανόηση και ένα φιλικό χτύπημα στον ώμο, στους αγωνιστές ανθρώπους, στους ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά να καλυτερεύσουν και τον εαυτό τους και τη ζωή τους. Δικαιούμαστε να έχουμε γνώσεις γύρω από το τι είναι ένας τύπος προσωπικότητας ανθρώπου υγιής και τι είναι ένας τύπος προσωπικότητας ανθρώπου που είναι εναντιωματικός ή ναρκισιστικός. Δικαιούμαστε. Και δεν δέχομαι κανένας, όποιον τίτλο και να φέρει, να μας παίρνει αυτό το δικαίωμα. Το δικαίωμα της γνώσης. Η γνώση είναι δύναμη και δικαιούμαστε να γνωρίζουμε. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους.
Φιλιά, ελπίζω αυτό το βίντεο να σας φανεί χρήσιμο. Βλέπετε πώς ήμουν όταν ξεκίνησα το βίντεο και πώς κατέληξα. Με κούρασε. Η δημιουργία του βίντεο, έλεγα προλίγου στον πάνω. Έχω γίνει μια κανονική YouTuber που θέλω 10, 12, 15 ώρες να ετοιμάσω ένα βίντεο, αλλά πιστεύω πως άξιζε τον κόπο. Γεια. Yeah.